Τώρα πάμε στα Χανιά. Γι' αυτό έχει την... συγκλονίσει αυτή η είδηση από χθες. Να σου πω και κάτι, είναι παρήγορο, είναι αισιόδοξο. Καλημέρα, καλημέρα ευτυχία μας. Είναι καλημέρα, παρήγορο και αισιόδοξο το ότι έχει προκαλέσει τέτοια οργή η χτινοδία αυτού του ανθρώπου που πήγε και βασάνισε με τόσο απάνθρωπο, με τόσο χτινόδη τρόπο το σκυλάκι του. Με την τανάλια, το βασάνισε τόσο πολύ το ζωντανό. Τόσο πολύ το ζωντανό που είχε στο σπίτι του για συντροφιά των παιδιών του και φύλακα. Ναι. Για να μας πει, Ευτυχία, τι ακριβώς έγινε. Και έχει πραγματικά προκαλέσει τόσο πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι στο πρόσωπο αυτού του δράστη βλέπουν τους δράστες όλων των κτηνοδιών, γιατί δυστυχώς εδώ στην Κρήτη έχουμε αυτές τις αρνητικές πρωτιές. Αυτό είναι το σκυλάκι μέσα στο κτηνιατρίο, μόλις συνήρθα από την επέμβαση και από την άρκωση, και πραγματικά συγκινεί ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά, ενώ ακόμη δεν έχει ξυπνήσει καλά, κουνάει την ουρά του, είναι φιλικό, παρά τη βαρύτατη κακοποίηση την οποία υπέστη από τον κηδεμόνα του. Φυσικά το σκυλί υπήρξε τέτοιο κύμα ενδιαφέροντος και συμπαράστασης. Και εδώ είναι χθες πια που έχει συνέρθει, γιατί για αυτά τα ζώα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Για να πούμε τι έγινε, γιατί κάποιος μπορεί να μην το είδε. Χωρίς να ζητάνε τίποτα. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ένας κηδεμόνας ζώου, επειδή το ζωάκι έπαιζε στην αυλή και ήταν ζωηρό και ήθελε να παίξει, το κρέμασε από ένα σχοινί και προσπάθησε να το στυρώσει με κάποιο αντικείμενο που κρατούσε. Ψαλίδι ήταν, λαβίδα ήταν. Το σκυλί άρχισε να ουρλιάζει. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι. Για κακή του τύχη, ένας Γερμανός εθελοντής που βρίσκεται στα Χανιά για να βοηθάει σε ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων, περνούσε από εκεί, τον τράβηξε για τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο και τον απείλησε ότι αν δεν πάει το σκυλί στον κτηνίατρο θα καλέσει την αστυνομία. Αυτός πήγε, το παράτησε και έφυγε το σκυλί. Το παράτησε στον κτηνίατρο και έφυγε. Στη συνέχεια ανέλαβαν τα φυλοζωικά σωματεία και η αστυνομία. Ακόμη αναζητείται ο δράστης, πρέπει να σας πω. Το σκυλάκι έχει συνέρθει. Υπήρξε ενδιαφέρον από την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να υιοθετηθεί. Ήδη στο σπίτι που βρίσκεται για φιλοξενία, τα παιδιά αποφάσισαν να το υιοθετήσουν. Και μέσα σε όλα μάθαμε και είδαμε και τη σχετική φωτογραφία. Πριν από ένα χρόνο, αυτό το σκυλάκι είχε καταληφθεί σε μια κούτα ως αδέσποτο. Μια κοπέλα ενδιαφέρθηκε να του βρει υιοθεσία. Και η σύζυγος του δράστη ενδιαφέρθηκε τότε και το υιοθέτησε. Χωρίς βέβαια κανείς να ξέρει ότι θα είχε. Ότι το χτίνος ήταν αλλού. Ήταν μέσα στο σπίτι.